Καλώς ήρθες. Μεγάλη χαρά και τιμή. Ο Σπύρος Χαλιβατζής, από τα πλέον ιστορικά στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καλώς ήρθατε. Και μιλάει και σπάνια πια, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω πόσο καλό καιρό είναι έχω να δουλεύουμε πολύ και να μιλάμε λίγο. Ναι. Λιγότερα συρθήματα και πιο πολύ δουλειά. Σας καλωσορίζουμε όπως και αν έχει. Θέλω να ρωτήσω 2-3 πραγματάκια εντελώς καλόπιστα. Είδαμε να περνάει ένας οδοστρωτήρας από την Ελλάδα, να αποδομεί εργασιακές σχέσεις, να φτωχαίνουμε όλοι, να περνάμε δύσκολα. Και δεν είδαμε να ενισχύεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που και σωστές αναλύσεις είχε κάνει στο παρελθόν, φάνηκε εκ του αποτελέσματος ότι έπεσε μέσα, αλλά δεν το είδαμε να ενισχύεται, να αποκτά μεγαλύτερη ισχύ στο λαϊκό κίνημα. Σας τον έκλεψε τον κόσμο ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, πολλές φορές τα απατηλά συνθήματα, οι υποσχέσεις, η καλλιέργεια αυταπατών και προσδοκιών για ένα χρονικό διάστημα μπορεί να κλέβει, να ληστεύει, να λαιλατεί την ψήφο. Και βέβαια τα 10 τελευταία χρόνια με όλη αυτή την πολιτική που ακολουθήθηκε. Να σας γυρίσω λίγα χρόνια πίσω. Ακολουθήθηκε από τότε, όλα τα κόμματα. Να σας γυρίσω λίγα χρόνια πίσω, λίγα, τότε που ήσασταν γραμματέα στην ΝΕ. Και τότε κάποια συνθήματα ήρθαν το 81 με Ανδρέα Παπανδρέου και η αριστερά φάνηκε να κάνει ένα βήμα πίσω. Ξανά είχε βγει ένα κόμμα που σας έπαιρε τα συνθήματα και ταυτόχρονα σας πήρε και τον κόσμο. Ξέρετε, αυτή η λαιλασία, αυτή η ληστεία είναι μόνιμη. Τα αστικά κόμματα, τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα προσπαθούν πραγματικά με κύβδηλα επιχειρήματα, με μια ιδιότυπη λευκή τρομοκρατία θα έλεγα, αποπροσανατολίζουν. Αλλά είναι και τα ρουσφέτια, είναι οι εκβιασμοί, είναι οι διορισμοί, είναι πολλά. Αλλά κύριε Εμείς επιμένουμε σταθερά, επίμονα, στους καθημερινούς αγώνες, επιμένουμε να είμαστε κοντά στους εργαζόμενους και να προσπαθούμε να τους πείθουμε όχι μόνο για την ψήφο, αλλά για να συμμετέχουν στους εργατικούς και λαϊκούς αγώνες. Και όπου αυτά τα χρόνια είχαμε συμμετοχή σε τμήματα της εργατικής τάξης και άλλων εργαζομένων, όπου το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα είχε μια πολύ καλύτερη παρουσία, είχαμε αποτελέσματα. Και σε αυτή την περίοδο της κρίσης έχουμε περιπτώσεις που ενώ σε άλλους χώρους μειώνονται μισθοί, υπογράφηκαν συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις σε μισθούς, ναι, και επιδόματα. Πρέπει κάποιος να στοχεύσει κάπου συγκεκριμένα, αλλά το ερώτημα είναι, επειδή αυτή η λαιλασία που είπατε κι εσείς δεν είναι φρέσκια, είναι παλιά ιστορία. Μήπως θα έπρεπε και το ΚΚΕ από την πλευρά του να έχει κάνει κάποιες άλλες κινήσεις, να έχει δει αλλιώς το τοπίο. Να πούμε κι εμείς ψέματα, να κοροϊδεύουμε κι εμείς τον κόσμο. Ξέρετε, στις περιοδίες μας μερικές φορές μας λένε, πέστε και κάνα ψέμα, όλο μιλάτε για την αλήθεια, όλο μιλάτε για τους αγώνες, βάλτε και λίγη τέτοια μέσα. Και λέμε όχι, γιατί εμείς και την επόμενη των εκλογών θα είμαστε κοντά στους εργαζόμενους. Τους κοιτάμε στα μάτια και παλεύουμε και προσπαθούμε να πείσουμε και για το σήμερα και για το αύριο. Πάντως φαίνεται σαν να έχει συμβιβαστεί, να το πω έτσι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με τη θέση μιας αντιπολίτευσης με πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Δεν βλέπουμε να υπάρχει, να το πω έτσι, μια κυβερνητική πρόταση που να περνάει τουλάχιστον προς τα κάτω. Πάντως θα έλεγα ότι δεν πρέπει να το λέτε εσείς, γιατί υποτίθεται ότι διαβάζετε. Διαβάζετε τα προγράμματα. Αφήστε με να κάνω τις ερωτήσεις. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Αυτό το ακούω λογουγάρι και σε περιοδίες και σε καφενεία. Έχουμε πρόταση και μιλάμε για πάλι να διαμορφωθούν όροι, συνθήκες και προϋποθέσεις για την εργατική λαϊκή εξουσία. Δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να συμμετάχουμε στην αστική διαχείριση. Αυτό κοντοπρόθεσμα δεν μας ωφελεί, μας βλάπτει. Ωστόσο όμως δεν μπορούμε να λέμε ψέματα. Εμείς παλεύουμε για την εργατική λαϊκή εξουσία. Μήπως σας έχει κάνει μια πονηριά, να το πω έτσι, εγώ, το αστικό σύστημα. Ποντάρει στη δική σας ηθική, αισθητική άποψη για τα πράγματα και με αυτόν τον τρόπο διαρκώς σας τριπλάρει και σας αφήνει σε μια γωνιά. Δεν θεωρούμε ότι είμαστε στη γωνιά. Πάντως τουλάχιστον εκλογικά δεν φαίνεται να μεγαλώνει το ακροατήριο, έτσι. Το ακροατήριο μεγαλώνει.
πολλές φορές δεν μεγαλώνουν οι ψήφοι στις εκλογές. Ναι, αλλά στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, στο μαζικό κίνημα, η επιρροή και ποσοστιαία είναι πολύ πιο υψηλή. Πάρα πολύ πιο υψηλή. Και η επιρροή του βέβαια και η παρέμβασή του στην ελληνική κοινωνία συνολικότερα είναι πολύ μεγάλη. Με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών είστε ευχαριστημένος? Κοιτάξτε, προσδοκούσατε περισσότερα, ήταν κάπου εκεί ο πύχης? Δεν βάζουμε πύχη συγκεκριμένα. Εμείς επιδιώκουμε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση να ερχόμαστε σε όσο γίνεται περισσότερη επικοινωνία με τους εργαζόμενους, με την νεολαία, με το λαό, με όλους όσοι πλήττονται από την εφαρμοζόμενη πολιτική και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της πάλης και για την οργανωτική ενίσχυση αλλά και την εκλογική ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και σήμερα, λόγω χάρη για τις εκλογές, κάνουμε σοβαρή προσπάθεια και πιστεύουμε ότι θα υπάρξει ανταπόκριση και ένας κόσμος ο οποίος δίσταζε ή δεν έκανε το αποφασιστικό βήμα και στις ευρωεκλογές, τούτη τη φορά να έρθει κοντά μας, να στηρίξει και να ψηφίσει το ΚΚΕ. Άλλωστε και τα ψηφοδέλτιά μας έχουν μια ευρύτητα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι μέλη του κόμματος, ναι, αλλά στηρίζουν την πολιτική του. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πριν σε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις συμμετείχαν σε άλλα κόμματα. Και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη ΛΑΕ και στο ΠΑΣΟΚ και στην Ανταρσία. Υπάρχουν αγωνιστές οι οποίοι έκαναν το βήμα. Εμείς πιστεύουμε ότι πολύ πιο πλατύτερες εργατικές λαϊκές δυνάμεις νέοι άνθρωποι τούτη τη φορά δεν θα διστάσουν, θα ξεπεράσουν τα διλήμματα, θα ξεπεράσουν τα εμπόδια, τις τρικλοποδιές και θα κάνουν το βήμα, θα στηρίξουν το ΚΚΕ και εκλογικά. Σπύρο Χαλβάτζη, να ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας τίμησες με την παρουσία σου. Να ξαναπούμε, είναι επιτυχία. Β' Αθήνας Βόρειος Τομέας, έτσι. Και να πω και μια κουβέντα έτσι λίγο. Είναι και μια αστικής αριστεράς περιοχή, δύσκολη. Δεν κατάλαβα, η Νέα Ιωνία, η Νέα Φιλαδέλφια, η μεταμόρφωση, η Λυκόβρηση, η Πεύχη, ναι, το σωστά. Χαλάνδρι. Άρα είναι η δυτική πλευρά του Βορειοτομέα στην οποία εστιάζεται. Και εργατόκοσμος που μένει εκεί δεν είναι μόνο η Κηφισιά, η Εκάλη, αλλά είναι και η Δροσιά, είναι και η κάτω Κηφισιά, οι εργατικές κατοικίες της κάτω Κηφισιάς. Υπάρχει κόσμος της δουλειάς σε όλο το βόρειο τομέα. Εμείς απευθυνόμαστε... Αφήστε που στην Εκάλη και την Κηφισιά θα μπορούσε κάποιος να βρει πιο σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές, έτσι. Εννοούμε μαζικά. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Χαλβάτζη.